μια άνοιξη. Γνωρίζω, κυρία Ζήτα, ότι δεν πρόκειται να ανοίξετε το στόμα σας. Γνωρίζω το μάταιον της επισκέψεώς μου, αλλά θα ήθελα να μάθω... Τώρα μου λείπει φρικτά το πρόσωπό σου. Το πρόσωπό σου στη γεωγραφία της γης, όπως το έλεγες για τη μάνα σου. Μου λείπουν τα μάτια σου για να ομορφαίνω, τα χείλια σου για να αγαπώ τα δικά μου. Τώρα μου λείπουν όλα σου. Είναι γεγονός. 40 μέρες κλείσαν από τότε, 42 από τη στιγμή που δεν με καταλάβαινες πια, όταν ήρθα εκεί στο προσκεφαλό σου, στο νοσοκομείο και σε είδα κάτω από τη συμπυκνωμένη προσπάθεια των γιατρών να αναστήσουν ένα νεκρό εγκέφαλο σε ένα άθικτο σώμα. Και τώρα μόνο πίστεψα πως λιώνεις μέσα μου σιγά σιγά. Κρατώ τις λεπτομέρειες της μορφής σου. Ολόκληρον δεν μπορώ να σε θυμηθώ πια. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η υπόθεσή σας ανελήφθη από κομμουνιστάς δικηγόρους? Ξέρω πως όλα συμβαίνουν σε μια περιοχή που δεν σε αφορά πια, που δεν μπορεί να είναι δική σου αφού εσύ πέθανες. Αλλιώς θα ήταν τόσο εύκολα. Μια κίνηση, μια λέξη, ένας καυγάς, ένα φιλί στον πάτο κάποιας βάσης.